απόγευμα και πετάμε με τις αμερικάνικες αερογραμμές για την πόλη του Μαϊάμι. Το αεροπλάνο είναι full γιατί πάμε για 4th of July, οπότε είναι κατάμεστο. Και έχουμε δωρεάν αναψυκτικό ή και καφέ. Βλέπετε από ψηλά την πόλη και φτάσαμε. Μόλις φτάσαμε στο hotel Aria και τώρα θα σας κάνω το room tour που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, δείτε εδώ, έχω το ένα δωμάτιο και έχω τεράστια τηλεόραση, ντουλάπια, εδώ χώρο για να κάτσεις και πραγματικά η πρώτη εντύπωση είναι... Είναι λίγο δύσκολο να δείτε, ναι, σας καταλαβαίνω. Η πρώτη εντύπωση από το Μαϊάμι είναι πολύ ωραία και θα σας δείξω και το μπάνιο. Εδώ. Μη με βλέπετε, είμαι με έναν πονοκέφαλο από αυτό το ταξίδι. Θα πάμε και δίπλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε connecting rooms και εδώ έχουμε πλυντήριο, ψυγείο, κουζίνα, δηλαδή εδώ βλέπετε τα πάντα, έτσι. Είναι εντελώς εξοπλισμένος ο χώρος. Εδώ έχουμε να κάνουμε τον καφέ μας, γαλλικό. Και από εδώ έχουμε κάτι εδώ. Για να δούμε. Μας κάτι. Να δω λίγο την κάρτα από μπροστά. Τι όμορφο. Για συνέχιση, εγώ συνεχίζω το tour μου γιατί η Λαμπρίνα είναι υπερβολικά αργή όπως πάντα. Και σας κάνω τη συνέχεια του tour. Τώρα το βλέπετε βράδυ, θα σας το δείξω και μέρα όμως γιατί έχει έξω μπαλκονάρα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, ανάβουμε και αυτό το φως. Γενικά είναι ρομαντική στο Μαϊάμι. Οπότε... Marina. Welcome to Miami. We are happy to be hosting your visit to Miami. Hope you enjoy these tasty treats. The fresh organic mangoes are grown on our La Finca property. Oh my god, I love this. Λοιπόν, Λαμπρίνα, περίμενε τώρα. Θα δείξω στους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε εδώ τηλεόραση και το επιπλό μας. Τεράστιο κρεβάτι, much needed, ντουλάπα. Γενικά είναι πάρα πολύ ευρύχωρο ξενοδοχείο. Δείτε εδώ και το μπάνιο και η μπανιέρα μας. Αχ, έχει και εδώ για να πλώσω, ωραία, τέλεια. Χρειάζομαι να κάνω κάποια πράγματα. Τέλεια, see you tomorrow. Λοιπόν, σας δείξω πριν και το μπάνιο εδώ, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα πεσέ. Οπότε ορίστε και εδώ ένα δωράκι μαζί με μία κάρτα. Let's unbox this together. Να το κάνουμε unboxing μαζί. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχει εδώ μέσα. Αυτό το τόσο ωραίο κουτί. Λοιπόν, έχουμε crackers. Έχουμε cheese spread, cheddar, το αγαπημένο μου τυρί. Έχουμε και πάλι τυρί για να συνδυάσουμε μαζί με τα κρασιά μας. Έχουμε αυτά τα κρασιά από Καλιφόρνια, Pinot Noir. Έχουμε αυτό το κρασί, το οποίο είναι Sauvignon Blanc, για να δούμε από πού. Napa Valley. Πάλι Καλιφόρνια. Και έχουμε και αυτό το υπέροχο σοκολατάκι από Godiva. Love it. Εδώ έχουμε έρθει τώρα για πρωινό στο Coconut Grove στο Miami. Πολύ ωραία περιοχή, Λαμπρίνα, τι λες? Ήταν πολύ ωραία, χαλαρά. Εδώ είμαι κι εγώ, μην νομίζετε ότι θα με χάσετε, δηλαδή. Ας φάμε κάτι, γιατί έχουμε να φάμε πολλές ώρες. Κάνουμε δίαιτα. Κάνουμε check-in σε άλλο δωμάτιο, γιατί το είχαμε κλείσει το άλλο για την πρώτη βραδιά. Οπότε σας δείχνω εδώ. Έχουμε κλείσει πάλι δύο υπνοδωμάτια για να είμαστε ξεχωριστά με τη Λαμπρίνα. Να έχουμε λίγη άνεση παραπάνω. Θα μείνουμε άλλα τρία βράδια εδώ.
Λοιπόν, θα σας δείξω τη θέα που έχω. Δείτε τι όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ πράσινο έχει. Πάμε και δίπλα. Βασικά να σας δείξω και το μπάνιο. Εδώ είναι παρόμοιο με το άλλο που είδαμε. Βλέπετε. Αλλά έχει πολύ ωραίους καθρέφτες. Και το ντουζ μας. Και εδώ καθρέφτη ωραία. Και πάμε τώρα εδώ. Έχουμε την κουζίνα. Πριν την κουζίνα έχουμε πάλι το μπάνιο. Εδώ. Κουζίνα με όλα τα κομφόρ και πάλι. Μ' αρέσει και αυτός ο πίνακας. Α, πολύ ωραίος. Εδώ έχουμε το κρεβάτι μας πάλι. Δείτε. Και σαλονάκι και καρεκλίτσες για να απολαύσουμε αυτήν την τέλεια θέα. Φανταστικά, για να δω λίγο έξω. Τέλεια. Εδώ Λαμπρίνα, είσαι στο Coconut Grove. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από τη γειτονιά. Θέλαμε λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί είχαμε ένα επεισοδιακό ταξίδι φτάνοντας στην πόλη του Μαϊάμι. Διαπιστώσαμε ότι είναι σπασμένη η βαλίτσα μου. Στην American Airlines. Πέταξαν την βαλίτσα της Μαρίνας και τη διέλυσαν. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε έπρεπε να πάμε στο γραφείο της American. Να περιμένουμε να μας εξυπηρετήσουν. Πρότειναν μία άλλη βαλίτσα, η οποία βέβαια δεν ήταν σε καμία σχέση με αυτήν που είχα. Δεν τη δέχτηκα. Μιλάμε, όταν λες καμία, εννοούμε σε αξία. Η αξία της βαλίτσας που σου πρότειναν ήταν το 1 δέκατο σχεδόν της αξίας της δικής σου βαλίτσας. Ναι, οπότε δεν το δέχτηκα καθόλου. Δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία και τώρα έπρεπε να καλέσω στο τηλέφωνο που μου δώσανε, αμερικάνικο νούμερο. Ευτυχώς είμαι στην Αμερική και μπορώ να το κάνω από το ξενοδοχείο. Ακριβώς. Αλλά αν ήμουν στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή θα χρεωνόμουν άλλο τόσο για να πάρω το τηλέφωνο σε αυτούς δύο φορές, γιατί δεν μου στείλουν το email που έπρεπε και έκανα λάθος διεύθυνση στο email μου, το οποίο χρειάζεται για να τους επιβεβαιώσω την μόνιμη διεύθυνσή μου στην Ελλάδα μαζί με κάποια άλλα στοιχεία. Και για να ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής της βαλίτσας. Δηλαδή εγώ, ναι, δηλαδή εγώ τώρα θα μπω στη διαδικασία να αγοράσω με δικά μου χρήματα τη βαλίτσα, θα τους στείλω την απόδειξη και μετά απλά αυτοί θα μου αποζημιώσουν γι' αυτό. Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Αλλά για να μην τα πολυλογώ, να σας δείξω λίγο γύρω και να συνεχίσουμε το tour. Πες. Ναι. Πάμε. Το Coconut Grove είναι μια πολύ ζωντανή γειτονιά με πολύ κόσμο που βγαίνει έξω τα απογεύματα και τα βράδια και απολαμβάνει την ιδιαίτερη ζωή που έχει προσφέρει η περιοχή. Ασχέτως αν όλοι αναφέρουν ότι μένει ο γυραιότερος πληθυσμός του Μαϊάμι στην περιοχή αυτή, δηλαδή όταν λέμε γυραιότερο, εννοούμε οι γονείς αυτών που γνωρίσαμε, των ατόμων, ή π.χ. οι παππούδες, γενικά όλο το ζώο που είναι από μια ηλικία και μετά. Γιατί θεωρείται ότι είναι πιο χαλαρός ο τρόπος ζωής και όχι τόσο για νεολαία. Να σας δείξω τώρα ένα αξιοθέατο. Το Peacock Park θεωρείται αξιοθέατο και είναι μάλλον και χώρος δημιουργίας, βασικά όχι ακριβώς δημιουργίας, τύπου δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Όμορφο παρκάκι. Ναι, και απέναντι είναι το ξενοδοχείο που μένουμε. Δείτε εδώ ωραίο sunset. Και εδώ τον ουρανό, όπως φαίνεται, ροζ.
Δείτε το βράδυ πως είναι ο καιρός από τόσο ψηλά στο Μαϊάμι με τόση υγρασία. Coral Gables. Είναι ένα ιστορικό κτίριο αυτό που στεγάζει διάφορα πράγματα, μεταξύ άλλων και ένα καφέ. Είμαστε για πρωινό με τη Μαρίνα στο Μαϊάμι, στο Coral Gables. Όπως σας έδειχνα και πριν, το κτίριο αυτό με το συντριβάνι στη μέση ονομάζεται Colonnade και είναι μέρος των σχεδίων που είχε ο George Merrick στη δεκαετία του 1920 για να φτιάξει μια κοινότητα. Αυτό αποτελούσε ουσιαστικά το κέντρο των επιχειρήσεων, ένα sales center για την κοινότητα αυτή και ήταν ουσιαστικά το σημείο κλειδί για όλο το shopping area. Ήταν αυτό το σημείο το πιο σημαντικό. Επίσης, από τότε έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις όπως κάνει και τώρα με καφέ και διάφορα άλλα. Μάλιστα υπήρξε και κάποτε ένα σημείο που μπορούσαν οι πιλότοι να κάνουν το training τους. Επίσης έχει αποτελέσει movie studios και επίσης ήταν και World War Parachute Factory. Έφτιαχνε για τον Παγκόσμιο Πόλεμο parachutes, Αλεξίδα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για να πάμε να ετοιμαστούμε, να δούμε λίγο την πισίνα πώς είναι στον πάνω όροφο που έχει καταπληκτική θέα σε όλο τον κόλπο, φανταστικά και τέλεια φωτογραφίες. Και μετά θα πάρουμε πάλι ένα ταξί για να πάμε στο Miami Beach. Πριν από αυτό βέβαια θα επισκεφτούμε το Coconut Grove Sailing Club, το οποίο είναι ουσιαστικά μόνο για μέλη, αλλά δεν είχε πολύ κόσμο την ώρα που το επισκεφθήκαμε και έτσι μπήκαμε. Είναι πιθανό βέβαια να μην χρειάζεσαι κάποια ειδική είσοδο για να επισκεφθείς το καφέ που έχεις στον πανόροφο, αλλά εμείς θέλαμε απλά να εξερευνήσουμε τον χώρο, μιας και δεν είχαμε χρόνο. Ρίξαμε μια ματιά και ήταν αρκετά όμορφα, αλλά πολύ ζέστη είχε, όπως πάντα. Το καλοκαίρι δεν είναι βέβαια η κατάλληλη περίοδος για να επισκεφτείς το Μαϊάμι, καθώς έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υγρασία που δημιουργούν μια απίστευτη υπόβραση και δεν μπορείς να εξερευνήσεις καθόλου γιατί δεν έχεις αντοχές, θέλεις σίγουρα να πίνεις ένα νερό, ένα τσάι, κάτι, αλλά εντάξει, αν έχεις υπομονή θα τα καταφέρεις. Τώρα ξεκίνησε ένα άλλο ξενοδοχείο στο Miami Beach, στο Hotel Trevi και δείτε πόσο ωραίο είναι, είναι vintage, αισθητική. Πολύ όμορφο και η χώρη κάτω επίσης είναι πολύ ωραία, θα σας τους δείξω. Εδώ έχουμε ένα εσπρεσιέρα, φουρνό μικροκυμάτων, ακόμα και αυτό στο vintage steel. Ψυγείο, εξοπλισμένο πλήρως. Το δωμάτιο εδώ, το κρεβάτι βασικά. Εδώ να κρεμάσεις ό,τι θες. Σαλόνι και επίσης έχει και μπαλκόνι, για να το ανοίξω να δούμε. Okay. Και δείτε και τέλεια θέα. Τώρα είμαστε στην πισίνα του Hotel Trevi. Δείτε, είναι πολύ ωραία και χαλαρά. Πραγματικά είναι πολύ κρυφό χοτέλ και είναι φανταστικό, πραγματικά. Θα το συνιστούσα αν θέλετε να κλείσετε κάτι χαλαρό στο Μαϊάμι, δηλαδή δεν είναι μόνο για πάρτι και τέτοια πράγματα. Είναι και για πιο χαλαρά και ωραία. Πες μας, Λεπρίνα. Λέω ότι είναι πολύ ωραίο χοτέλ για χαλαρά πράγματα. Είναι μικρό χοτέλ και αυτό
αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω κουραστεί με τα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης και του Μαϊάμι. Τα περισσότερα είναι άπειρα floors. Και αυτό είναι ό,τι πρέπει. Τώρα στο χοτέλ που πάει έχουμε αυτά τα σάντουιτσες με προσούτο. Εδώ έχω πατάτες. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε γιατί δεν είναι πολύ καλό το φως. Εδώ έχω τον τόνο. Φαίνεται πετανόστιμο. Και περιμένουμε και με μανιτάρια. Το άλλο μας πιάτο. Έχουμε τους χυμούς μας, πολύ ωραία. Beach. Δεν έχουμε έρθει ακόμα για να κάνουμε μπάνιο, αλλά για να εξερευνήσουμε και να δούμε πως είναι. Θα έρθουμε όμως. Ετοιμαστήκαμε και μπήκαμε στο ταξί για να πάμε σε ένα event που είμαστε καλεσμένες για το Miami Swim Week. Για να δούμε πως είναι και αυτό. Πάμε πιο κάτω στο Mid Beach, όπου θα πάμε στο Bahia Beach Club. Εδώ τώρα έχουμε έρθει σε ένα event του Miami Swim Week και όπως βλέπετε έχει πολύ ωραία θέα. Η Λαμπρίνα εδώ πίνει το ποτό της. Μαργαρίτα. Καλή. Ναι, εντάξει. Εδώ είμαστε τώρα στο event του Miami Swim Week. Έχει αρκετό κόσμο, οπότε ήρθαμε λίγο εδώ μπροστά να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες και δείτε. Πραγματικά πολύ ωραία. Δείτε και εδώ η Λαμπρίνα. Και να ήρθε η ώρα να απολαύσουμε αυτήν την υπέροχη πισίνα που έχει το Hotel Trouvaille και έχει απίστευτη ατμόσφαιρα, σας το είπαμε από χθες ήδη. Είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείς να απολαύσεις το γεύμα σου, το θυμό σου, να χαλαρώσεις πραγματικά, γιατί δεν έχει τον υπερβολικό κόσμο που έχουν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία, που ακόμα και για το ασανσέρ πρέπει να περιμένεις ένα πεντάλεπτο. Είναι τέλειο, έχει μόνο 4 ορόφους και την πιο ωραία πισίνα που σου θυμίζει ότι είναι εντελώς εξωτικά. Άλλο ένα event για το Miami Swim Week που ήμασταν προσκεκλημένες και ήταν η βραδιά του 4th of July, για την οποία η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο απογοητευμένη, γιατί στο Mid Beach που βρισκόμασταν και σε ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο δεν έβλεπε σχεδόν τίποτα από πυροτεχνήματα και γενικά το χαμό που έγινε σε άλλες περιοχές. Και μόλις φτάσαμε στο Circa 39, το καινούριο μας ξενοδοχείο, βλέπετε τι ωραία διακόσμηση. Γενικά είναι όλα vintage-like. Μου αρέσει πολύ. Δείτε εδώ τώρα το χάρτη του Miami. Η αγαπημένη μου εποχή βέβαια. Υπέροχο. Βλέπετε, εδώ έχουμε καφετιέρα. Έχουμε νεράκια. Για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Όχι. Εδώ. Έχουμε εδώ καρέκλες. Την ντουλάπα μας με όλα τα απαραίτητα και εδώ έχουμε και το μπάνιο. Για να ανάψω φως γιατί δεν βλέπουμε. Λοιπόν, εδώ το ντουζ μας, πολύ ωραία, όλα εξοπλισμένα. Τέλεια, θα σας δείξω κι άλλα. Είμαστε τώρα στο πρωινό του Circa 39. Βλέπετε, έχω avocado toast. Η Λαμπρίνα εδώ έχει αυγά ποσέ με μπέικον, πατάτες και λοιπά. Ναι, τέλεια. Ανυπομονώ να δοκιμάσω.
Δείτε εδώ ο χώρος τι ωραίος που είναι. Έξω είναι η πισίνα. Εδώ είναι λόμπι, μπορείς να φας, να πιείς, το μπαρ, ο χώρος εδώ έτσι. Και εδώ. Κατευθυνόμαστε τώρα σε άλλη περιοχή, όπου θα δούμε ένα γνωστό μάρκετ που είναι κοντά στη θάλασσα. Τώρα εδώ είμαστε στο μάρκετ του Miami, Bayside Market. Ψάχνω τη σημαία μας πάνω, δεν την βρίσκω. Έχει εκτός από διάφορα καταστήματα, π.χ. με σουβενίρι, με άλλα μικροπράγματα, επίσης και ένα σαν εμπορικό που βρίσκεις καταστήματα. Είμαι και εγώ σήμερα, με βλέπετε επιτέλους, εντάξει. Είμαστε τώρα σε ένα μολ. Κάνουμε μια βόλτα, βλέπουμε λίγο πώς είναι. Έχει πολύ τεχνικό εδώ πάντα. Ναι. Είμαστε τώρα στο Brickell Key Park. Έχει ωραία θέα στη θάλασσα. Είναι ένα σημείο θέασης του Brickell. Από εδώ ουσιαστικά φαίνεται η πόλη, το κέντρο. Και έχει αρκετή ησυχία. Μπορείς να αθληθείς, να κάτσεις, να πιεις ένα καφέ. Όμορφα. Βγήκαμε τώρα για βραδινό, για βραδινή διασκέδαση, γιατί το μαγαζί συνδυάζει και τα δύο που βρισκόμαστε. Είναι το Μπαόλι. Έχει σούσι και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά και φαγητό. Γενικά το συνιστούμε για μια έξοδο στο Μαϊάμι. Είναι περίπου στο Mid Beach, οπότε δεν είναι πολύ μακριά από εμάς, αρκετά κοντά είναι από το ξενοδοχείο. Είμαστε στο Wynwood, η περιοχή του Μαϊάμι με τους τοίχους, με διάφορα γράφιτι, ζωγραφιές. Ακόμα και κάτω έχει πλακάκια. Εδώ καμία σχέση με τον πάνω δρόμο, είναι το κέντρο του Wynwood. Δεν έχει πολύ κίνηση, η αλήθεια είναι, αλλά οκ. Okay. Risky φάσεις. Do not attempt. Έχεις χαλαρή, αλλά όχι. Αχ, λίγο σκιά, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, είναι 10 η ώρα και δεν μπορώ να μιλήσω καν από τη ζέστη. Τι ώρα είναι, 10 δεν είναι. 10, ναι. Θα πάω πιο κάτι. Αυτά ζητάει. Εντάξει τώρα, άμα έχετε και εσείς τέτοιες παρέες στο ταξίδι, δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά οκ. Miami Design District. Εδώ έχει όλες τις boutiques. Επισκεφτήκαμε κάποιες. Φυσικά οι ευρωπαϊκές έχουν πολύ καλύτερες τιμές στην Ευρώπη, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα. Πάμε απέναντι. Ώρα να επισκεφτούμε για δεύτερη φορά την παραλία του Μαϊάμι. Όπως και στο Hotel Trouvage είχαμε δύο ξαπλώστρες και η ομπρέλα κόστιζε $25. Εδώ στο Circa δεν χρειάζεται να πληρώσετε την ομπρέλα ούτε τις ξαπλώστρες.
Οπότε είναι πολύ βολικό και εξυπηρετικό. Επίσης με το ξενοδοχείο ξέρεις πού ακριβώς να κάτσεις. Τελευταίο γεύμα στο Μαϊάμι και έχουμε εδώ και φτεδάκια με σάλτσα, αλλά και mac and cheese χαρακτηριστικό των Αμερικανών με κοτόπουλο, υπέροχος χώρος. Λαβρίνα. Μέσα στο τραμ στο Μαϊάμι, το οποίο είναι και δωρεάν για να το πάρεις. Πολύ ωραία experience. Και εδώ θα βρεις τον κεντρικό δρόμο για τα μαγαζιά. Ειδικά αυτή την περίοδο θα βρεις και κάποιες ιδιαίτερες τιμές σε γνωστά καταστήματα παπουτσιών και άλλα είδη. Πάμε από εδώ. Είμαστε τώρα στην αγορά στο κέντρο του Μαϊάμι, Beach. Στο Ocean Drive θα βρείτε και το πολύ γνωστό σπίτι του Gianni Versace, το οποίο είναι πλέον ξενοδοχείο αλλά και εστιατόριο και φυσικά είναι πάντα γεμάτο. Σε αυτό το σπίτι απ' έξω τον δολοφόνησαν, οπότε είναι εμβληματικό και για τον Νίκο, αν και από ό,τι γνωρίζω τώρα το πούλησαν. Δυστυχώς δεν βρήκαμε κράτηση, οπότε θα πρέπει να φύγουμε, αλλά και μόνο που μπαίνει στο σπίτι που ζούσε ο Gianni Versace είναι νομίζω εμπειρία. Και μάλιστα είναι και το σπίτι που τον δολοφόνησαν. Αυτό δεν είναι και τόσο ωραία εμπειρία, αλλά και πάλι. Τώρα είμαστε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Δεν έχει καμία σχέση με το JFK που είδαμε εμείς. Το JFK είχε πολύ... Είχαμε βασικά πολύ άσχημη εμπειρία στον έλεγχο, που δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Καμία σχέση με εδώ. Εδώ ούτε παπούτσια βγάζει ούτε τίποτα. Και καμία σχέση πραγματικά. Πολύ καλύτερο το αεροδρόμιο. Και επίσης μας είχαν πάει σε ένα gate το οποίο δεν είχε απολύτως τίποτα. Ενώ η πτήση μας ήταν για Μαϊάμι, κάτι που είναι πολύ συχνό. Φανταστείτε τώρα. Εδώ είμαστε στο κεντρικό. Τύπου και στο καλύτερο gate που μπορεί να έχουμε.